Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα απασχόλησε το θεματικό σεμινάριο της Λέσχης της Βενετίας που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας από τις 22 ως τις 24 Σεπτεμβρίου. Η Λέσχη της Βενετίας είναι άτυπο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα επικοινωνίας και το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και την Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων. Συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών και θεσμών στους τομείς της επικοινωνίας και του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Λευτέρης Κρέτσος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Γιώργος Λορεντής και η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων κ. Φωτεινή Παντιώρα. Θέμα του σεμιναρίου αποτέλεσε η εξέλιξη των συνθήκων διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα και η μετεξέλιξη των πολιτικών διαχείρισης της υποδοχής τους 2 χρόνια μετά την πρώτη κορύφωση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα της Ελλάδος και της Ευρώπης. Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μουζάλα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα. Από τη δεύτερη μέρα το σεμινάριο πήρε τη μορφή οδηπορικού από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα περιέλαβε επισκέψεις σε χώρους διαμονής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Θήβα, τη Λιβαδιά και τη Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός ήταν η δομή φιλοξενίας της Θήβας, δυναμικότητας 700 ατόμων που διαμένουν σε μικρά διαμερίσματα και προκατασκευασμένους οικισμούς. This was a textiles factory before, but then IOM renovated it and turned it into an accommodation unit for migrants. I don't know if you wish to have a better look at the site. I can show you all the facilities because there is a medical center, there is an education, a school. For classrooms, that is. Οι υπεύθυνοι της δομής ενημέρωσαν αναλυτικά τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο για τον προγραμματισμό και την εξέλιξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των οικογενειών προσφύγων καθώς και των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στη δομή. Όπως τόνισαν, η δομή της Θήβας εξελίσσεται με τις προσπάθειες όλων προκειμένου να καταστεί μια αυτάρκης και αυτοδύναμη κοινότητα. Στη Λιβαδιά, η Δήμαρχος της πόλης, κυρία Γιώτα Πούλου, παρουσίασε αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης προγράμματος μετεκατάστασης προσφύγων σε διαμερίσματα της πόλης. Στους 11 μήνες που υλοποιούμε το πρόγραμμα, έχουμε φιλοξενήσει 585 πρόσφυγες και έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης 254. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, ενώ ο Δήμος με ευρεία στήριξη των πολιτών υλοποιεί ήδη δράσεις με στόχο τη σταδιακή επανένταξη των προσφύγων σε αξιοπρεπείς συνθήκες κοινωνικής κανονικότητας και εν τέλει την ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία όσων παραμείνουν στην πόλη. Here we have a case of a local administration that is working in a very, very effective manner, an enormous, transparent way, effective way, not just towards the citizens of the city, but also to the refugees. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να συνομιλήσουν με οικογένειες προσφύγων που διαμένουν σε διαμερίσματα στο πλαίσιο του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος, το οποίο είχε ήδη συμπεριλάβει περίπου 400 άτομα. Couple of the parents, four adults, and they are leaving this Monday. They're going to Germany. Στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της Λέσχης της Βενετίας δείπνησαν με τον Δήμαρχο της πόλης, κύριο Γιάννη Μπουτάρη, εκπροσώπους του προγράμματος φιλοξενίας προσφύγων React και πρόσφυγες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη is called the refugees, mother of refugees. Η Θεσσαλονίκη είναι πόλη μητέρα των προσφύγων, τόνισε ο κύριος Μπουτάρης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα React που λειτουργεί από το Μάιο του 2016
Χάρη στη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτικής Προστασίας και ΜΚΟ. Μέσω του React έχουν ήδη δημιουργηθεί περίπου 900 θέσεις φιλοξενίας σε 160 διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα υλοποιούνται προγράμματα με στόχο την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης προσφύγων και μεταναστών με την τοπική κοινωνία. So we do believe that up to now Europe reacted a little bit slowly, but now I think things are being in a good shape and I do hope that things will be as we wish them to be. Η τελευταία ημέρα του σεμιναρίου περιέλαβε επίσκεψη στη δομή φιλοξενίας στα Διαβατά. Μια δομή που λειτουργήσε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2016, την περίοδο που οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές αποκορυφώθηκαν. Ανακαινίστηκε το Δεκέμβριο του 2016 με στόχο την εξέλιξη και τη βελτίωση των συνθήκων για τους αιτούντες άσυλο που διαμένουν πλέον στη δομή φιλοξενίας των Διαβατών. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις της δομής, να έρθουν σε επαφή με φιλοξενούμενους πρόσφυγες και μετανάστες και να μοιραστούν μαζί τους στιγμές από την πορεία προσαρμογής σε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Ο κύκλος του σεμιναρίου ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Τα μέλη της Λέσχης της Βενετίας είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν σε πραγματικές συνθήκες τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση και εξέλιξη των συνθήκων φιλοξενίας των προσφύγων που διαμένουν στη χώρα μας. Μετά από 2 χρόνια προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας, η προσφυγική κρίση έχει μπει σε μια νέα ελπιδοφόρα πορεία, ενώ οι προκλήσεις παραμένουν. That's really a common effort and I'm really thankful to have representatives from the different sides because there is a significant effort made to act basically for improving conditions and contribution to problem solving. And everybody needs to feel concerned and part of this common effort. So thank you once again and I hope to see you again and to keep in touch. Thank you.